Κύριε Κωνσταντή, τώρα εσείς θα μου κάνετε καρδούλα, μας κάνετε καρδούλα. Δηλαδή, είδαμε το γραμματέα, το παίξαμε. Είναι φανταστικός έτσι κι αλλιώς ο κύριος Κουτσούμπας. Υπάρχει θέμα με την πλεύση ελευθερίας. Το ΚΚΕ έχει διαχρονικά και σταθερά το μέτωπό του απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, απέναντι και στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα είναι αντιλαϊκή και δεν θα είναι παντοδύναμη όσο υπάρχει δυνατό εργατικό λαϊκό κίνημα και ισχυρό κουκουέ μέσα και έξω από τη Βουλή να της βάζει εμπόδια. Απέναντι, αν θέλετε, και στα υπόλοιπα κόμματα που τα προηγούμενα χρόνια στήριξαν, έβαλαν πλάτη στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της κυβέρνησης Μητσοτάκη και το ΠΑΣΟΚ το 70% αυτών των νομοσχεδίων. Mm-hmm. Μαζί με αυτά, προφανώς, αθροίζονται και μια σειρά κόμματα μιας χρήσης, όπως τέτοιο είναι και το αρχηγικό μόρφωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είναι κόμμα μιας χρήσης και μόρφωμα αρχηγικό. Νομίζουμε ότι αυτό έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια με πολλά αντίστοιχα τέτοια κόμματα διάτοντες αστέρες, τα οποία εμφανίστηκαν με πάταγο, αν θέλετε και με υπερπροβολή από διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τελικά βάλαν πλάτη στην υλοποίηση αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Πιστεύουμε ότι το ίδιο θα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου, άλλωστε είναι και γνωστή από την προηγούμενη θητεία της στη Βουλή. Όταν, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα κατέθεται πρόταση νόμου για την κατάργηση των μνημονιακών νόμων, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σαν πρόεδρος της Βουλής, τότε την έβαλε την πρόταση αυτή στο συρτάρι της, αρνήθηκε να τη φέρει δηλαδή προς ψήφιση. Κυρίες, αν θέλετε όμως. Ναι. Μια κουβέντα, γιατί η ουσία δεν νομίζουμε ότι είναι στην κυρία Κωνσταντοπούλου. Η ουσία είναι ότι την επόμενη μέρα τον ελληνικό λαό τον περιμένει μια ακόμα πιο βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική. Αυτή θα κληθεί να εφαρμόσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ. Απλώς δεν το καταλαβαίνει ο λαός και ψηφίζει Μητσοτάκη. Τα συναντάμε ήδη, λέω, αυτά τα μέτρα στη ζωή μας. Ο ελληνικός λαός νομίζουμε καταλαβαίνει πολύ καλά. Γι' αυτό έδωσε μεγαλύτερη δύναμη στο ΚΚΕ και πιστεύουμε ότι μπορεί να του δώσει ακόμα μεγαλύτερη την επόμενη μέρα για να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Και αν ξέρετε, μάλλον καλύτερα από μένα, ότι οι κάλπες δεν δικαιώνουν πολιτικές. Γιατί σε αυτή τη λογική και το 2019 ο ΣΥΡΙΖΑ, που ξανακλέφθηκε η κυβέρνηση μετά το τρίτο μνημόνιο, ήταν δικαιωμένος. Ο Μακρόν ήταν δικαιωμένος και ας υλοποίησε μια βάρβαρη πολιτική στο ασφαλιστικό. Άρα, ραντεβού την επόμενη μέρα θα δώσουμε στους δρόμους του αγώνα και μέσα στη Βουλή για να υπερασπιστούμε τα λαϊκά συμφέροντα. Το ερώτημα είναι, αξιολόγηση από ποιον και για ποιο σκοπό. Και εδώ μιλάμε για μια αξιολόγηση που γίνεται από κυβερνήσεις και από ένα κράτος εχθρικός λαϊκές ανάγκες ενάντια σε συμφέροντα πολλών. Δείτε, για παράδειγμα, την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών όταν μιλάμε για εκπαιδευτικούς που διδάσκουν μαθήματα άσχετα με αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο καθηγητής Αγγλικών διδάσκει σήμερα ιστορία. Θα μου επιτρέψετε όμως μισό λεπτό, γιατί σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πρόσφυγα. Με 110 εκατομμύρια πρόσφυγες και 27.000 πνιγμένους στη Μεσόγειο, πιστεύουμε ότι κάθε μάνα που παίρνει το παιδί της στα χέρια και κάνει αυτό το επικίνδυνο ταξίδι και καταλήγει σε έναν υγρό τάφο για να γλιτώσει από την κόλαση των πολέμων και των επεμβάσεων που σπέρνουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτό που χρειάζεται σήμερα είναι να συγκρουστούμε με την πολιτική του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια πολιτική ένταση καταστολής του αυταρχισμού και του εγκλωβισμού, η οποία γεννά αυτά τα τραγικά γεγονότα. Καλή προσοχή, κύριε Πρωθυπουργέ, σε όλους.